Καταρχήν να αναφερθώ λίγο στην τελετή του Ιντερμίθωνο, η οποία ήταν πολύ συγκινητική. Ο κόουτς ένωσε το παρόν με το παρελθόν, το οποίο ήταν λαμπρό, και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μέλλον. Γι' αυτό και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά για την ομάδα. Και σίγουρα ήταν κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά ίσως άξιζε περισσότερη πρόληψη από τον κόσμο για να το τιμήσει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, το ξέραμε, είπαμε και πριν το παιχνίδι ότι η ουσία δεν είναι τυχαία μες στην πεντάδα, αν και είναι οφώτιστη. Έχει πολύ γρήγορους παίχτες. Ωστόσο θεωρώ ότι κατά διαστήματα, ειδικά μέχρι την τρίτη περίοδο, πήραμε μια διαφορά, παίξαμε πάρα πολύ μόνο το μπάσκετ, παρόλο τις απουσίες μας. Θεωρώ ότι αξίζαμε την νίκη 100%. Κέρδισε σαφώς η καλύτερη ομάδα. Αλλά είναι ανεπιτρέπτο για μας να χάνουμε μια μεγάλη διαφορά σε ουσιαστικά τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί και η Τουρκία να είναι έμπειρη ομάδα, περιμέναμε την αντίδρασή της, αλλά σίγουρα κάναμε κι εμείς κάποια λάθη τα οποία τα έχουμε ξανακάνει και πραγματικά δεν ξέρω τον τρόπο που θα πρέπει να τα διορθώσουμε και δεν πρέπει να τα ξανακάνουμε ποτέ, γιατί ουσιαστικά λάθη συγκέντρωση τα οποία δεν χειρίζονται να τίποτα ξανακάνουμε το παιχνίδι. Για μας συνέχεια είναι δύσκολο, κοιτάμε ένα παιχνίδι ξεχωριστά. Σήμερα κερδίσαμε, έτυχε ωστόσο να πάρουμε και μια διαφορά που αν δεν έχουν προκύψει μια ισοβαθμία. Αλλά το μυαλό μας έτσι κι αλλιώς έχουμε να κοιτάζουμε πιο ψηλά και όχι πιο κάτω. Να ευχαριστήσω τον κόσμο, έστω και αυτόν που ήρθε, γιατί πραγματικά βοήθησε στο τέλος την παρουσία του. Και να κάνουμε και μια ειδική αναφορά στους δύο απόντες μας, και ο Μάρκ και ο Ντιτζέι. Ειδικά ο Ντιτζέι το παιδί έπαιξε ενώ θα μπορούσε να πει ότι πονάει, γιατί ήταν επικίνδυνο για την υγεία, θα μπορούσε να γίνει χειρότερα. Και βοήθησε πολύ την ομάδα με αυτοθυσία. Εντάξει, ο Μάρκ ήταν. Το παιδί ήταν δύο μέρες τώρα με πύρετος, σε πολύ κακή κατάσταση. Και ακόμα καθώς ήταν στο γήπεδο με σκοπό να παίξει εφόσον είχε δυνάμεις. Σου περιμένουμε τους δύο στο επόμενο μάτς, να πάμε μαζί ενωμένοι και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Επειδή φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον προβάδισμα για την τέταρτη θέση, αυτό σας απαλλάσσει από το άγχος για τη συνέχεια? Ο ΠΑΟΚ έχει το δεζαβαντάζ για την τρίτη θέση. Έτσι. Δεν είναι για την τέταρτη θέση. Είμαστε δύο νίκες πάνω από την Κρυψιά, μία νίκη κάτω από τον Πανιούν. Φυσικά δεν επαναλαμβανόμαστε. Το έχω ξαναπεί ότι αυτή η ομάδα δεν γίνεται να μην παίζει με πίεση και την πίεση πρέπει να την βάζει στον εαυτό σου δημιουργικά, χωρίς να σε αγχώνει, αλλά να δίνεις το 100% σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι.